Ξεκούρασε τα γιορτινά του και άνοιξε τους φιλόξενους χώρους του για το κοινό. Στο Cruise Ferry Μύκονος Παλάς, που ήταν δεμένο στο λιμάνι της Ούδας, πραγματοποιήθηκε σήμερα με κάθε λαμπρότητα η εκδήλωση εγγενείων, παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου των Μινωικών Γραμμών. Με τη δρομολόγησή του στη γραμμή Χανιά-Πειραιάς-Χανιά, ενισχύουμε την παρουσία μας στις γραμμές της Κρήτης και συμβάλλουμε με την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού μας σε στεριά και θάλασσα στην ποιοτικότερη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών, ενώ προσφέρουμε στους νέους ανθρώπους των Χανίων και της Κρήτης πολύτιμες θέσεις εργασίας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω όλους ότι θα είμαστε δίπλα σας και θα κοιτάμε πάντα μπροστά. Ο αγιασμός στελέστηκε από τον Αρχιεπισκόπο Κρήτης Ειρηναίου και τον Μητροπολίτη Κηδονίας και από Κορώνου Δαμασκηνό. Δεν μπορώ να μην εκφράσω όλη μου τη χαρά για αυτή την εκδήλωση σε αυτό το ευλογημένο καράβι. Αισθάνομαι ότι τούτη η εκδήλωση ενώνει όλη την Κρήτη. Για την ανάγκη να παραμείνει το πλοίο και το χειμώνα, συνδέοντας τα Χανιά με τον Πειραιά, μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Απόστολος Βουλγαράκης. Να μην φύγει η γραμμή, να μείνει στα Χανιά για να μπορέσει να ισορροπήσει ο νομός, γιατί τελευταία είχε προβλήματα τουλάχιστον στον αέρα. Νομίζω λοιπόν ότι καλύπτεται ένα κενό μεγάλο στο νομό και αυτό πιστεύω να συνεχίσει να γίνεται και να μην μας αφήσετε σύξυνοι κάποια στιγμή. Το Cruise Ferry Μύκονος Παλάς είναι το νεότερο και ταχύτερο πλοίο στη γραμμή των Χανίων. Το Μύκονος Παλάς έχει συνολικό μήκος 214 μέτρα. Δυνατότητα μεταφοράς 1.922 επιβατών, 821 αυτοκινήτων ή 104 φορτηγών και 110 γιοταχή και θα εκτελεί τα προγραμματισμένα δρομολόγια του με ταχύτητα και πολυτέλεια. Το κοινό σήμερα απολαμβάνει πολλές καλλιτεχνικές εκπλήξεις στους κοινόχρηστους χώρους του και επισκέπτεται το πλοίο, απολαμβάνοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες εν πλώ από το άρτη εκπαιδευμένο προσωπικό του. Είναι υπέροχο, έχω ταξιδέψει με αυτό το πλοίο. Ο Θεός το έστειλε. Μια πάρα πολύ καλή εμπειρία στο ταξίδι μου και όταν ανέβαινα και τα κατέβαινα. Οι τιμές του είναι πάρα πολύ καλές. Καλό τάξιδο βέβαια και να παραμείνει στο δρομολόγιο αυτό. Το πλοίο φαίνεται πολύ ωραίο μέσα, τακτοποιημένο κτλ. Και πολυτέλεια. Βεβαίως θα ταξιδέψω, γιατί θέλω να το δοκιμάσω και εν πλώ. Καλό ταξίδι να είναι για όλο τον κόσμο και για τα οχήματα. Πολύ καλά. Θα ταξιδέψετε με το πλοίο? Την πρώτη ευκαιρία. Το δώσανε ζωή στη Σούδα, διότι υπάρχει κόσμος που κυκλοφοράει μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Γιατί αν θυμόσαστε τα παλαιότερα χρόνια, τις παλαιότερες μέρες, 10 η ώρα δυστυχώς η Σούδα νέκρωνε. Τώρα με την παρουσία των Μινωικών και την ώρα που φεύγει το καράβι, πραγματικά τα μαγαζιά μας έχουν κίνηση και η πόλη μας έχει κίνηση. Τους καλωσορίζουμε να είναι καλά, να έχουν καλά ταξίδια. Είμαστε εδώ σήμερα όπως είμαστε παρόντες σαν όμιλος βρακοφόρων Κρήτης σε όλα τα μεγάλα γεγονότα στο νησί για τα εγγένεια του πλωτού ανακτόρου των Μινωικών Γραμμών του Κνωσός Παλάς, για να δώσουμε μια ξεχωριστή νότα σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που θα συμπληρώσει και θα προεκτείνει την δραστηριότητα των Χανίων, την οικονομία και τον τουρισμό της. Το παρόν στις σημερινές εκδηλώσεις έδωσαν επίσης η Αντιδήμαρχος Τουρισμού Ελπίδα Τσιτσιρίδη, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Κωνσταντίνος Λαγουδάκης, ο Λιμενάρχης Χανίων και πλήθος τοπικών φορέων.